ευχαριστήσουμε τον Πανάγιο Κύριο και την Υπεραγία Θεοτόκου, γιατί σήμερα έχουμε διπλή εορτή. Πρώτον έχουμε μεγάλη θρησκευτική εορτή, Ορθόδοξο εορτή, την αρχή όλων των Ορθοδόξων εορτών, τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Από αυτή την εορτή ξεκινούν όλες οι υπόλοιπες, γιατί από αυτή την εορτή, μάλλον γιορτάζουμε κατά τη σήμερον ημέρα την αρχή της σωτηρίας μας, την ενανθρώπιση του σωτήρου μας Ιησού Χριστού. Και μετά από αυτό το γεγονός της ενανθρωπίσεως, της συλλήψεως στάχνοντας πλάχνα της Θεοτόκου, του Υιού και Λόγου του Θεού, έχουμε και τα υπόλοιπα μεγάλα κοσμοσωτήρια γεγονότα, δηλαδή τη γέννηση, την υπαπαντή, την περιτομή, την υπαπαντή, την μεταμόρφωση, τη σταύρωση, την ανάσταση, την ανάληψη, την Πεντηκοστή. Γιορτάζουμε λοιπόν και χαιρόμαστε πρώτον αυτό, γιατί ο Κύριος μας επισκέφθηκε και παρόλο που εμείς τον εγκαταλείψαμε, επαναστατήσαμε εναντίον του, παρικούσαμε, εκείνος δεν μας εγκατέλειψε, αλλά πήρε τη δική μας μορφή, τη δική μας φύση, ταπεινώθηκε άφατα και έτσι μας έδωσε τη δυνατότητα να υψωθούμε κι εμείς και να πάμε να καθίσουμε μαζί με Αυτόν στον θρόνο Του, όπως μας είπε ο ίδιος, ή στην Βασιλεία του Θεού. Και το δεύτερο γεγονός είναι η εθνική μας ελευθερία, η οποία όμως δεν είναι ακριβώς ελευθερία εθνική, τουλάχιστον ακόμα. Έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ότι είναι ένα ψευτορωμαϊκό όλο αυτό, γιατί οι ηρωές μας αγωνίστηκαν όχι για να έχουμε αυτή τη μικρή Ελλαδίτσα, αλλά για να ανασυστήσουν την αυτοκρατορία της Ρωμανίας, το λεγόμενο Βυζάντιο, που και αυτό δεν είναι όρος ελληνικός και ορθόδοξος, αλλά είναι όρος από τους δυτικούς εχθρούς μας. Οι ήρωές μας αγωνίστηκαν λοιπόν για να αναστήσουν την ρωμαϊκή, την ορθοδοξοποιημένη ρωμαϊκή αυτοκρατορία, που λεγόταν Αυτοκρατορία της Ρωμανίας, και δεν είχαν στόχο την Αθήνα, αλλά την Κωνσταντινούπολη, δηλαδή αυτή να είναι η πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας. Και γι' αυτό και ξεκίνησε η Επανάσταση από την Μολδαβία, από το Ιάσιο και βεβαίως και από την Αγία Λαύρα εδώ στην Πελοπόννησο. Αλλά το σχέδιο του Ρίγα Φεραίου και όλων των αγωνιστών αυτό ήταν. Αλλά τι έγινε και περιοριστήκαμε στη μικρή Ελλαδίτσα κάτω από το Σπερχιό, κάτω από τη Λαμία, οι αμαρτίες μας, οι διχόνιες μας και ο φθόνος και η εχθρότητα των Σιωνιστών, των Εβραίων και των οπαδών τους, με εξαγορασμό κάποιων συνειδήσεων εδώ στην Ελλάδα, και σε αυτό έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η Αγγλική Μασονία, που έστειλε εδώ πράκτορες, μας έβαλαν να μαλώνουμε μεταξύ μας, και την ίδια στιγμή που πολεμούσαμε τους Τούρκους, την ίδια στιγμή είχαμε και εμφύλιο πόλεμο μεταξύ μας, μετά από τον δεύτερο, τρίτο χρόνο της Επαναστάσεως. Και έτσι η Επανάσταση δεν πέτυχε το σκοπό της, και επειδή είδαν οι σύμμαχοι ότι δεν μπορούσαν να μας εμποδίσουν τελείως, μας έδωσαν αυτό το μικρό κρατήδιο, δολοφόνησαν τον Καποδίστρια, γιατί είναι αποδεδειγμένο αυτό ότι δεν δολοφονήθηκε από εμάς, αλλά από Άγγλους πράκτορες. Και από εκεί και μετά είμαστε ουσιαστικά πάλι σκλάβοι σε αυτούς, και οικονομικά και γενικά σε αυτούς. Γι' αυτό πρέπει να μετανοήσουμε αληθινά, να ελευθερωθούμε τα πάθη μας, και τότε θα ελευθερωθούμε και εθνικά, εφόσον το θέλουμε βέβαια. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Οπότε και τώρα που περνάμε δύσκολα με όλη αυτή την παγκόσμια δικτακτορία που έχει απλωθεί από τους ανθρώπους του Σατανά, την καμπαλιστική σιωνιστική δικτακτορία μέσω του κοροϊδοϊού,
θα πρέπει να σταθούμε γενναίοι και σταθεροί και να διαφυλάξουμε πρώτα-πρώτα την ηθική μας ελευθερία, την ηθική μας ακεραιότητα, η οποία και αυτή διακυβεύεται τώρα με το εμβόλιο, το οποίο, όπως έχει αποδειχθεί περίτερα, να είναι φτιαγμένο με φόνο, μέσω φόνου αθώων υπάρξεων εμβρίων, των οποίων παίρνουν τα κύτταρα, τις κυτταρικές σειρές και τα χρησιμοποιούν για να φτιάξουν αυτά τα απέσια κατασκευάσματα, τα οποία τάχατε θα βοηθήσουν στην υγεία μας, αλλά το πιο πιθανό ότι θα την καταστρέψουν πλήρως και τελείως. Και έτσι καλούμαστε να φυλάξουμε αυτή την ηθική μας ακεραιότητα, πρώτον αυτό, και σε κανένα περίπτωση να μην υποκύψουμε σε αυτές τις εντολές και τις προτροπές τους, να κάνουμε το εμβόλιο και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί, όπως έλεγε και ένας σύγχρονος Άγιος Γέροντας, ο πατήρ Βασίλης Κασκαλυβίτης, όποιος κάνει το εμβόλιο δεν θα μπορεί μετά να αρνηθεί το χάραγμα, το σφράγισμα. Δηλαδή, είναι ένα είδος προσφραγίσματος αυτό όλο. Γιατί θα επηρεάζει και τη βούληση και το χαρακτήρα των ανθρώπων αυτό το εμβόλιο. Και ήδη και ένας επιστήμονας από αυτούς τους ίδιους είπε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε πολύ μεγάλη αλλαγή στη συμπεριφορά αυτών των ανθρώπων που εμβολιάστηκαν. Και άλλος είπε ότι δεν θα έχει μείνει κανένας μέχρι το τέλος του χρόνου από αυτούς που εμβολιάστηκαν, θα έχουν πεθάνει. Λοιπόν, όλα αυτά να τα έχουμε υπόψη μας, για να αγωνιστούμε πρώτα να φυλάξουμε την ηθική μας ελευθερία, την πνευματική μας ελευθερία και ανεξαρτησία, και να μην γίνουμε δούλοι στον Σατανά, και αφετέρου να φυλάξουμε και να αναζητήσουμε και την εθνική μας ελευθερία, δεν είναι κακό και αυτό, για να έχουμε ήρεμο και ησύχιο βίο και να ζούμε εν σεμνότητη και με ελευθερία να μπορούμε να λατρεύουμε τον Θεό, όχι όπως τώρα που μας κοροϊδεύουν ότι τάχατες είναι ανοιχτές, ενώ ουσιαστικά είναι κλειστές οι εκκλησίες, όταν επιτρέπουν μόνο 9-10 άνθρωπους από μια ενορία 10 και 20 και 50 χιλιάδων να πηγαίνουν στον ναό. Και αυτό βέβαια πάλι είναι έργο των άσποδων εχθρών μας, της Δύσης, η οποία ουσιαστικά κυβερνάει την Ελλάδα μετά το θάνατο του Καποδίστρια μέχρι σήμερα. Εάν αγωνιστούμε και μετανοήσουμε και διορθώσουμε τη ζωή μας, τότε θα μας δώσει ο Θεός και την εθνική μας ελευθερία. Γιατί ο ίδιος μας είπε «Ελασονούς είναι έθνη αμαρτία». Τα έθνη τα λιγοστεύουν οι αμαρτίες. Και αν εμείς έχουμε πειραστεί τόσο λίγο έδαφος, η Ελλάδα που παλαιά ήταν ένα τεράστιο κράτος, μια τεράστια αυτοκρατορία, η μόνη αυτοκρατορία που κράτησε 1000 χρόνια, η αυτοκρατορία της Ρωμανίας, αυτό οφείλεται στις πολλές μας και μεγάλες αμαρτίες. Αν όμως μετανοήσουμε, ο Θεός πάλι θα δοξάσει την Ελλάδα, όπως μας έχουν πει και οι προφητείες των Αγίων Συγχρόνων Γερόντων μας. Και θα ζούμε και εδώ με χαρά, αλλά προπάντων στη Βασιλεία του Θεού αιωνίως. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.